Αρχίζουμε όμως με μια περιπετειώδη ημέρα για τον Παναθηναϊκό. Μας ενημερώνει σχετικά από την Αθήνα ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και από την Αθήνα. Νομίζω ότι οι εξελίξεις τρέχουν ακόμη, συνοψίζοντας εντάχει να πω ότι είχαμε παρέτηση Λιμπερόπουλου. Επρόκειτο να γίνει η συνάντησή του με τον Μαρίνο Ζουνίδη, δεν γνωρίζω αν έχει γίνει, θα μας πεις εσύ. Και είχαμε και μια κίνηση από πλευράς μερίδας οπαδών. Επισκέφτηκαν με όχι ιδιαίτερα φιλικές διαθέσεις, από ό,τι διαβάζω, τα γραφεία της ΠΑΕ στο Μαρούσι. Ακριβώς έτσι είναι. Από χτες το βράδυ ξεκίνησε το θέμα. Είναι μάλλον γενικότερα η υπόθεση Μπέρκ. Φαίνεται ότι άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Έτσι. Είναι μια υπόθεση γενικότερα που κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η κατάληξη. Σήμερα θα ήταν η deadline που έδωσε η Αλαΐν στον Μπέρκ να ξεκαθαρίσει το θέμα του. Δεν ξέρω ποιον μιλάει και αν μιλάει ο Μπέρκ με τον Παναθηναϊκό. Πάντως την Πέμπτη το βράδυ παραιτήθηκε ο Λιμπερόπουλος. Σήμερα το πρωί, το μεσημέρι μάλλον, έγινε και επισήμως γνωστό από την ΠΑΕ. Με ανακοίνωση σχετική, ναι. Mm-hmm. Ο μέχρι πρώτην τεχνικός διευθυντής, θα λέγα ότι η υπόθεση του Μπέρκ και γενικότερα ό,τι έχει υπάρχει γύρω από τον Μπέρκ, αλλά και η κατάσταση οικονομική της ομάδας, είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Είχε υπομονή ως ένα σημείο, δεν άντεξε όμως. Πολλά πράγματα που ήθελε να γίνουν δεν του έγιναν αποδεκτά. Λίγο ρευστό για να μπορεί να πληρώσει ποδοσφαιριστές που πρέπει να αποχωρήσουν. Να έχει και ακόμη και το προσωπικό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη. Νομίζω είναι 5 μήνες απλήρωτα, παιδιά. Και έτσι, μιλάμε για ποδοσφαιριστές που πάνω κάτω, άμα έστω και 200 χιλιάρικα να έχουν αιτήσεις απολαβές, δεν πεινάνε. Όμως ένας εργαζόμενος, αν είναι για 5 μήνες απλήρωτος και έχει απολαβές ένα χιλιαρικάκι ή 2.700 ευρώ, είναι ένα ποσό που δεν του επιτρέπει να ζήσει 3 ή 5 μήνες απλήρωτος. Οπότε το, γενικότερα τα προβλήματα είναι αρκετά. Υπομονή δεν έχουν, φαίνεται, οι οπαδοί. Μερίδα, όπως είπες, είχε επίσκεψη, με πήκε το λέτε επίσκεψη στα γραφεία της ομάδας. Είχαν και μικροζημιές, καφέδες πετάχτηκαν στα γραφεία. Ευτυχώς εκεί υπήρχε ο Μαρίνος ο Ζουνίδης και δεν έγιναν χειρότερα. Υπήρχαν και λεκτικές αντιπαραθέσεις. Ναι, εναντίον στελεχών της ομάδας. Ευτυχώς για πολλούς ήταν εκεί ο Ζουνίδης που του είπαν «Εσύ είσαι ο Παναθηναϊκός, μείνε μη φύγεις». Ο Ζουνίδης παραμένει προς το παρόν, το βάζω με κεφαλαία το προς το παρόν. Ναι. Τη Δευτέρα είναι η πρώτη της ομάδας. Αν έχουν πληρωθεί οι παίκτες, έχει καλώς. Αν δεν έχουν πληρωθεί την τελευταία τους δόση από το ψηλό πρωτάθλημα, δεν ξέρω ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Το προπονητικό team νομίζω είναι μεγαλύτερο καιρό, μεγαλύτερο διάστημα χωρίς πληρωμή. Mm-hmm. Οπότε γενικότερα θα έλεγα τα πάντα στον αέρα. Δεν θέλω να σπείρω τον πανικό για τον Παναθηναϊκό, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω ποια είναι η συνέχεια, αλλά φέρω ένα παράδειγμα. Ο ποδοσφαιριστής Χουλτ έχει συμβόλαιο, όμως ο μάνατζερ του τον μπασάρει ως ελεύθερο. Ενώ έχει συμβόλαιο ο Χουλτ. Προημερών έγινε πρόταση στα γραφεία της ομάδας, ήρθε πρόταση από τη Σταντάρ, Λιέγης. Δεν θέλει να φύγει, λέω, πριν από 10 μέρες. Ναι. Σήμερα φαντάζομαι το βλέπει διαφορετικά ο Χουλτ και ίσως να είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ναι, αυτό που λες, αν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς, είναι ότι δεν υπάρχουν τα στεγανά από πλευράς διοίκησης για να αποτρέψουν τέτοια φαινόμενα. Γιατί, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει διαμειφθεί στο θέμα του Μπέρκ, είναι δεδομένο ότι ο Σουηδός, για παράδειγμα, έχει συμβόλαιο και δεν ήταν στο τελευταίο εξάμηνο. Άρα, η Αλαΐν και η όποια Αλαΐν δεν είχε δικαίωμα να έρθει σε επαφή μαζί του χωρίς να το γνωρίζει ο Παναθηναϊκός. Να ζητήσω συγγνώμη, γιατί φαίνεται ότι έχει πέσει η γραμμή, έχει χαθεί η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δημήτρη Καϊμά. Νομίζω πάντως οι γενικές γραμμές πρόλαβε να μας ενημερώσει. Να συμπληρώσω εγώ ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Γκάνα, τα οποία δείχνουν να είναι βάσιμα, η Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών έχει επιδικάσει ποσό 651.000 ευρώ στον Μάικλ Εσχέν. Κάτι που είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, βέβαια, στην οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Να πούμε